Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Ο Παράδεισος των Κυριών». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια, ο Φώτης και ο Αποστόλης πάνε στο σπίτι του Χρήστου και βρίσκουν μέσα τη Βικτόρια. Ο Χρήστος σηκώνει όπλο να σκοτώσει τον ανυπεράσπιστο βασιλείο, ο οποίος όμως τον απειλεί ότι ο δικηγόρος του θα δώσει στην αστυνομία το κουτί με τα αναμνηστικά που έχει στα χέρια του. Αναγκαστικά τα σχέδια του Χρήστου και της Βικτόριας αλλάζουν και πλέον προτείνουν στον Αποστόλη μια ανταλλαγή, την ελευθερία του για το επίμαχο κουτί. Αυτός δέχεται και καλεί τη μάγια, ζητώντας την να αφήσει το κουτί σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Στο μεταξύ ο Πάρης λέει στον Τίνο ότι ο Σίμος του έχει πει ψέματα και αυτός με τη σειρά του του ζητά το λόγο. Όμως ο Σίμος βρίσκει ξανά τον τρόπο να θολώσει τα νερά. Στη συνέχεια πιέζει την Αμαλία να πει σε όλους ότι ο Πάρης τη βίασε, θέλοντας να το βγάλει από τη μέση. Όμως εκείνη σοκαρισμένη του εξηγεί πως ο πρώην άντρας της είναι πια ένας άλλος άνθρωπος. Άλλος άνθρωπος γίνεται και ο Χριστόφορος όμως, όταν μαθαίνει από την αστυνομία το περιεχόμενο του γράμματος του γιού του. Χάνει τη γη κατά τα πόδια του και την επόμενη μέρα ζητά από τη Βικτόρια να πάει στο τμήμα, χωρίς να της αποκαλύψει το λόγο. Στο μεταξύ ο Αποστόλης ακολουθεί το σχέδιο που κατέστρωσε με τον Χρήστο και τη Βικτόρια. Παραδίδεται και ισχυρίζεται στην αστυνομία ότι όλα τα έκανε ο Δούβλης. Παρ' όλα αυτά, όταν ο Πάρης τον επισκέπτεται στο κρατητήριο, του υπόσχεται ότι θα του πει την αλήθεια και δίνει τη Δωροθέα, λέγοντας ότι ήξερε πως ήταν ζωντανός, αλλά τον έκρυβε με αντάλλαγμα το πατρικό του. Ο Ρένος συλλαμβάνεται ως ύποπτος για τη φωτιά και ο Σίμος ανησυχεί. Όμως, μόλις τον βλέπει ο Αποστόλης, αρνείται ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο που κατονόμασε. Έτσι, ο Ρένος αφήνεται ελεύθερος και ο Σίμος του λέει ότι πρέπει να βγάλουν από τη μέση τον Πάρη. Όμως, πριν προλάβουν να κάνουν οτιδήποτε, αυτός γυρνά στο σπίτι και λέει σε όλους τι έκανε η Δωροθέα πίσω από την πλάτη τους και η Όλγα Έξαλλη καταθέτει εναντίον της στην αστυνομία. Ο Αποστόλης επιβεβαιώνει τα λόγια της και η Δωροθέα συλλαμβάνεται, αφήνοντας τον Σίμο σε κατάσταση σοκ. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!